Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι μέσα σε αυτή την εποχή πολύ μεγάλη αβεβαιότητα και αστάθεια, αν μπορούμε να υποθέσουμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα και τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη, έχουμε φάσει προσέγγισης και φάσει απομάκρυνση και επομένω πρέπει πάντα να επιδιώκουμε το θετικό και ταυτόχρονα να έχουμε στο μυαλό μα ότι μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν αργότερα. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο ομότιμο καθηγητή Γεωπολιτική Γιώργο Πρεβελάκη, μιλώντα στην ΕΡΤ και την εκπομπή Συνδέσεις για τι Ελληνοτουρκικέ σχέσει. Ενώ αναφορικά με την πολύμινη ηρεμία στι σχεσεις ελλαδα Ελλάδα-Τουρκία, σημείωσε πω. Όπω στην εποχή τη κρίση, έπρεπε και πάλι να κάνουμε την ίδια σκέψη, ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό θα συνεχιστεί επάπειρον, το ίδιο και όταν βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε προ τη θετική κατεύθυνση. Πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε στο μυαλό μα εναλλακτικά σενάρια για να μην βρεθούμε απέναντι σε απογοητεύσει ή σε εκπλήξει. Για τον πόλεμο, Ισραήλ-Χαμά σημείωσε μεταξύ άλλων πω είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κανεί προβλέψει, ενώ η προσωπική του εκτίμηση είναι πω αυτή η κρίση δεν θα λυθεί γρήγορα, υπενθυμίζοντα μεταξύ άλλων πω τα ίδια σχεδόν ερωτήματα διατυπώνονταν και κατά την έναρξη τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία και όπω χαρακτηριστικά είπε σήμερα, αυτή η κρίση έχει εγκατασταθεί και δεν βλέπουμε ορίζοντα διεξόδου. Αναφορικά με το τι επιδιώκει το Ισραήλ, σημείωσε πω επιδιώκει να εξασφαλίσει συνθήκε ασφαλεία για τον πληθυσμό του να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, υπογραμμίζοντας πω θεωρούσαν ότι κάπω είχαν βρει κάποια ρύθμιση με το να έχουν τη Γάζα αυτοδιοικούμενη από τη Χαμά και θεωρούσαν ότι με το να τροφοδοτούν με χρήματα τη Χαμά, τρόπον την αν την είχαν όχι εξουδετερώσει, αλλά την κρατούσαν υπό έλεγχο. Αυτό ανετράπη πλήρω. Παράλληλα, ο κύριος Πρεβελάκης τόνισε πως οι Ισραηλοί αναθεωρούν όλη τη στρατηγική τους και ο στόχος τους είναι να μπορεί να ζει ο πληθυσμό τους με ασφάλεια προσθέτοντας και την παράμετρο των ακραίων Ισραηλινών οι οποίοι επιδιώκουν να διώξουν τους Παλαιστινίους. Ερωτηθείς για την επόμενη ημέρα, ο κύριος Πρεβελάκης υπογράμισε πως δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα σχέδιο, αλλά διάφορα σχέδια, προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ψάχνεται σε διάφορα επίπεδα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.